καλέ. Αχ, θα αργήσω. Ποιος είναι πάλι? Έλα ρε Πόπη, τι ξέχασες? Θα του μιλήσω βρε Πόπη, θα του μιλήσω. Για νου θα μιλήσεις? Του Πάπα. Γιατί κύριε Όργανο, τι πρόβλημα έχετε εσείς που θα μιλήσω? Εγώ γενικά μιλάω, γιατί εγώ είμαι και ομιλητικός τύπος. Την είδα. Την είδε στην Ξανθούλα, την είδε χθες αργά? Δεν είναι Ξανθούλα, κοκκινομάλα είναι. Και επειδή την παρακολουθώ, την είδα να μπαίνει σήμερα δύο φορές στο σπίτι σας. Δεις! Και το δεις εξαμαρτήν, τι είναι? Σύριαλ ήτανε. Τι θέλετε κύριε Όργανο, έχουμε και δουλειά, έχουμε αργήσει. Θέλω να τη ξεσκεπάσω αυτή την Πόπη και να τη κλείσω το μασατζίδικο. Έχω ξεκινήσει ολόκληρο αγώνα με τον Δημοτικό Σύμβουλο. Μωρέ, σοβαρό αγώνα έχετε ξεκινήσει με τον Δημοτικό Σύμβουλο? Δεν κοιτάτε εκεί να πιάσετε κανέναν έμπορο ναρκωτικό, η φτωχοπόπη σας μάρανε. Το ενστικτό μου λέει ότι πίσω από τη φτωχοπόπη κρύβεται κύκλωμα πορνείας. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι η φτωχοπόπη κάνει μασάζ για λουμπάγκο. Λοιπόν, άντε πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας, γιατί έχω και εγώ δουλειά. Τι δουλειά κάνεις? Δουλεύω σε μπαρ. Σε μπαρ? Τι μπαρ? Από αυτά τα ύποπτα που δουλεύουν οι Ρωσίδες και οι Βουλγάρες. Με κόβεις για Ρωσίδα ή για Βουλγάρα? Τώρα βέβαια ήταν ο κατακουζινός εδώ, θα έλεγε Βουλγάρα. Ω, καλημέρα! Τι κάνεις ρε Ποπάρα? Γεια σας κορίτσια! Ελενίτσα μου, τι έγινε με το θέμα μου, του μίλησες τον έψες? Του μίλησα αγάπη μου, του μίλησα, αλλά ακόμα είμαι λίγο στο τσιγάρισμα. Ωραία, έφερα την κουνελόπιτα που σου έλεγα. Κορίτσια, ελάτε, ελάτε, φάτε, πάρτε. Άρα και μ' αρέσει, με το μαλακό, με το μαλακό. Τι πεντανόστιμο πράγμα είναι αυτό που έφτιαξες, ρε Πόπη. Να μου δώσεις και εμένα τη συνταγή. Βεβαίως. Πόπη μου, λιώνει στο στόμα. Φάρτε φρουμό σου. Αυτήνης δεν της αρέσει. Όχι καλά, η Τατιάνα είναι Ρουμάνα. Εντάξει, πολύ καλό. Πόπη, είναι και αυτό ένα ποπικάντικο, φάτα. Φάτε, φάτε, ναι, φάτε, φάτε. Θα σου φτιάξω κι άλλο. Όχι ρε, η Τατιάνα ρωτάει. Αν είσαι και εσύ συνέτρος στην επιχείρηση που έχουμε στήσει. Καμπουτώρα που το σκέφτομαι, έτσι καλά που μαγειρεύεις. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα, ε. Αλήθεια, ρε κορίτσια. Δηλαδή δεν θα σας πειράζει να συνεργαστείτε με μια σαν και εμένα? Γιατί καλέσει, τι έχεις? Καλό, τίποτα δεν έχω. Μια χαρά πουτάνα είμαι. Αλλά ο κόσμος είναι κακός. Αχ, μακάρι να βρίσκα κι εγώ μια δουλειά να ξεφύγω από τα μασατζίδικα. Καλά, πες πως βρήκες. Άντε πάλι. Μας πιάσανε! Τι μας πιάσανε, μωρή Ματίνα? Ακόμα δεν ξεκινήσαμε την επιχείρηση. Τι μας πιάσανε? Καλά, δεν παίζετε. Μιλώ από μένα, εγώ το άνοιξα. Α, το όργανο! Α, Μιλίτσιο, το φάντομα! Τι είπατε, Δεσποινής, τι κάνετε όλες εδώ μαζεμένες? Γιατί, κύριε Όργανο, χούντα έχουμε, δηλαδή να απαγορεύεται η συγκέντρωση πάνω από τρία άτομα. Δυστυχώς, Μπαργούμα, δεν ζούμε σε εκείνες τις χρυσές εποχές. Α, είναι και προοδευτικό το όργανο. Και σε τι οφείλουμε τη βίζιτα? Σε αυτή τη βίζιτα. Α, για να σου πω, κύριε αστυνόμε, έχεις αποδείξει και μου προσάπτυσε με αυτές τις κατηγορίες. Πρόσεξε καλά, κακόμοιρη μου, γιατί θα σε μηνύσω για συκοβατική δυσφήμιση. Άλλα τη τρεποπάρα και κατά μέτωπον επίθεση. Ω, δεν μπορώ, με έχει πρίξει. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ με παίρνει από πίσω. Αυτή είναι η δουλειά μου, να καθαρίζω την κοινωνία από κάτι αποβράσματα σαν και σένα. Είμαι το καλύτερο καθαριστικό του σώματος. Αφού στο τμήμα όλοι με φωνάζουν ο Ακουαφόρτες. Βγαίνετε και σε αρώμα λεβάντα. Σιωπή, μην περαγελάτε το όργανο. Ποια είσαι εσύ που κάνεις την έξυπνη, τι επαγγέλεσαι? Ηθοποιός είμαι, Πέγγι Καρά. Α, θεατρίνα, ύποπτο. Εσύ, Φιλή Ξαφιά, ποια είσαι? Εγώ Ρουμούνα. Πώς μιλάς έτσι, παλιοκόριτσο, στην αρχή? Να σου πω και στο τέλος έτσι θα σας μίλαγε, διότι είναι από τη Ρουμανία το κορίτσι και το φιλοξενώ εδώ. Αχ, χτύπησα γιάφκα. Μια Μπαργούμαν, μια Μασατζού, μια αρτίστα και μια αλλοδαπιά. Μου φαίνεται ότι κάτι μαγειρεύεται εδώ μέσα. Όχι, ακόμη μόνο κουβέντες κάνουμε. Εγώ είμαι του δημοσίου. Α, το ομολογείς κιόλας, είσαι μια δημόσια. Α, στο στόμα κορίτσια, θα πλέξουμε. Τι θα κάνετε? Θα πλέξουμε. Θα πλέξουμε. Μαζευτήκαμε όλες οι γυναίκες εδώ για να πλέξουμε τη φανέλα του στρατιώτη. Γι' αυτό πηγαίνετε κι εσείς τώρα, όργανο, να αρχίσουμε κι εμείς τα κορίτσια το κοπανέλι. Κοπανέλι, ε. Έτσι και ανακαλύψω κάτι, θα σας κοπανίσω κάτω. Κοπανέ. Κοπανέλι, κορίτσια, κοπανέλι, κοπανέλι. Κορίτσια, μας κατάλαβε. Ποιος μας κατάλαβε, μωρέ, ο αστυνόμος Αΐνης, αυτός δεν μπορεί ούτε την τύφλα του να καταλάβει. Γέλατε τώρα να καταστρώσουμε το μενού. Λοιπόν, κορίτσια, εγώ θα κάνω τα σάντουιτς και θα τους δίνω καλλιτεχνικά ονόματα. Ας πούμε, Κιμούλης Μπέρκερ. Και ποιος θα το φάει, μωρή, αυτό? Να κάνουμε μακαρονάδες, γιατί δεν ξέρω αν σας το είπα, αλλά εγώ κάνω πολύ καλή πουτανέσκα. Βέβαια, Πόπη μου, πουτανέσκα θα έκανες. Τι θα έκανες, εσύ, καλογερέσκα? Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω, κύριε Γενικέ, ότι βρίσκομαι στα πρόθυρα εξάθρωσης Ρώσης κυκλώματος. Η βίλα των Οργείων βρίσκεται εδώ στο Μαρούσι. Αλλά υπάρχει και παράρτημα σε κάποιο μπαρ, το οποίο και θα πάω να ελέγξω. Μην ανησυχείτε, κύριε Γενικέ. Δεν θα με αναγνωρίσω, θα πάω μεταμφιεσμένος. Εγώ να τα θαλασσώσω? Μα τι λέτε, κύριε Γενικέ, αυτή τη φορά θα μου δώσετε παράσημο. Τα σέβη μου!
Ορίστε. Λέγε, παιδί μου. Ήρθε ο κύριος Κατακοζινός. Να περάσει. Τι συμβαίνει, κύριε αστυνομία? Ανησύχησα. Για να με ψάχνετε στο πανεπιστήμιο και να επιμένετε να παρουσιαστώ επιγόντως στο τμήμα, κάτι άκρος σοβαρό πρέπει να έχει συμβεί. Άκρος, όπως το είπατε, διότι έχω βρει την άκρη του νήματος, την οποία κρατεί η συγκάτοικό σας. Η Ελένη κρατεί το μύτο της Αριάδνης. Ναι, και τα οσφρίστηκε όλα ο μύτος μου. Μιλήστε μου πιο συγκεκριμένα, κύριε αστυνόμε. Τι οσφρίστηκε ο μύτος σας, τι άκουσε ο αυτής σας και τι είδε ο μάτι σας, γιατί δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Η επιστήμη μου με καλεί. Όταν σας καλέσω ο εισαγγελέας θα τα χρειαστείς, κύριε Κατακουζίνα μου. Κατακουζινός, κύριε. Και γιατί να με φωνάξει ο εισαγγελέας, παρακαλώ. Γιατί το σπίτι σου είναι ροζ. Αχρωματοψία έχετε, κύριε αστυνόμε. Το σπίτι μου εξωτερικός είναι εκρού και εσωτερικός είναι. Δεν πιστεύω να το έβαψε πάλι, γι' αυτό με καλέσατε. Α, δεν συνονοούμαστε. Πώς τα λένε τα σπίτια που απ' έξω έχουν ένα κόκκινο φωτάκι? Κακόγουστα. Είσαι τόσο αθώος ή μου πάρεις άνθρωπο αρνή. Δεν έχεις πάει ποτέ σου σε πορνείο? Για το όνομα του Θεού, όχι ποτέ. Για ποιον με περάσατε, κύριε αστυνόμε? Για τη τσατσά του Αμαρουσίου. Τσατσά, ο χορός. Δεν θα με βγάλεις από τα ρούχα μου. Γιατί αν ήθελα να βγω από τα ρούχα μου, θα ερχόμουν και πελάτη στον πορτέλο σου. Πώς τολμάτε? Θα διαμαρτυρηθώ άμεσα στον διευθυντή της αστυνομίας. Δηλαδή. Δεν ξέρεις τι κάνουν αυτές στο σπίτι σου? Ποιες? Οι σουπιές. Η συγκάτοικό σου, η Πόπη, η Μασατζού, μια θεατρίνα που δεν τη ξέρει ούτε η μάνα της, μια Ρουμάνα προσφυγοπούλα, μια δημόσια υπάλληλος με γυαλιά που κάνουν εμπόριο λευκής αρχός. Χριστός και Παναγία. Έχετε αποδείξεις αυτά που λέτε. Αποχρώσεις, ενδείξεις και το τρομερό ένστικτο ακουαφόρτε. Μήπως και τη διέστηση της χλωρίνης? Νομίζω ότι παραλογίζεστε, κυρία αστυνόμε. Όχι ότι δεν έχω ικανή την Ελένη για κάθε παράπτωμα, αλλά αν μου αναφέρετε τώρα και τη Δεσποινίδα Ματίνα, το πράγμα γίνεται κάπως κωμικό. Αυτά τα σιγανά από τα μάτια να φοβάσει. Εξάλλου σε αυτά τα σπίτια πάντα υπάρχει και μια λεκανατζού. Δύο μαύρες. Αλλά τι είναι τούτο? Δεν πιστεύω να είναι από τους δράμπο της εφορίας. Ποιος δράμπο, καλέ, αυτός είναι από τους μάμπο. Θα σου πω, στο κάτω-κάτω εμείς έχουμε να κρύψουμε τίποτα? Δεν έχουμε. Σε 100 παραγγελίες τις 3 τις χτυπάμε. Ελένη. Άσε μωρέ, θα το φτιάξω εγώ. Πρόσεξε. Τι θα πάρει το κουκλί? Ό,τι καλύτερο έχετε. Τι προσφέρετε? Ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Θέλεις μια μαύρη? Μαύρη. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ δροσερές και εισαγωγή σε μόλις τις φέραμε απ' έξω. Έτσι, ε. Ξανθές έχετε? Έχουμε, μωρέ, αλλά δεν τη ζητάνε. Δεν τραβιέται πια η ξανθιά. Ενώ τη μαύρη να την βγει στο ποτήρι. Πού να την βγει, αγάπη μου, στο τασάκι? Τασάκι. Πόσο πάει? Κοίταξε, δεν τα χαλάσουμε στην τιμή. 1 χιλιάρικο η μικρή, 1,5 χιλιάρικο η μεγάλη. Πιο ακριβή η μεγάλη. Βέβαια, γιατί με τη μεγάλη παίρνεις μία, τη βρίσκεις, καθάρισες. Ενώ μικρή πρέπει να πάρεις 2-3. Α, πάνε και μαζί, 2-2. Πάντως οι τιμές σας είναι πιο χαμηλές στην πιάτσα. Γιατί? Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει η κατανάλωση. Εμείς δεν θέλουμε να μπει εδώ μέσα ο παλάτης να τα αρπάξουμε. Εμείς θέλουμε να έχει δουλειά το μαγαζί. Θέλουμε πολλούς πελάτες. Αλλά δεν μου είπε το κουκλί τι θα πάρει. Θέλω κάτι special. Α, τα special. Τα κάνει ο Νικόλας. Αυτός εκεί, ο Μαντραχαλάς, είναι και αυτός στο κόλπο, ε? Βέβαια, αυτός είναι ο αρχηγός. Καλά, εμείς τα κορίτσια κάνουμε τα απλά. Τα special τα κάνει μόνο ο Νικόλας. Αυτή εκεί η ξαφιά τι ξέρει να κάνει? Τι ξέρει, μα αυτή είναι νεοσύλλεκτη. Τώρα τη φέραμε. Εγώ τη δείχνω. Εσύ είσαι δασκάλα, ε? Κοίταξε, θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά υπάρχουν πελάτες που έρχονται ειδικά για μένα χρόνια τώρα. Αλλά με την κουβέντα δεν είπαμε. Τι θα πάρει το κουκλί? Νικόλα, κάνε το special στον κύριο. Όχι, όχι, ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Χαίρετε, χαίρετε. Αυτός ήρθε με μουστάκι και έφυγε με μούση. Αμάν, ξέρεις ποιος είναι αυτός? Το μπουζούκι. Καλέ, ποιο μπουζούκι? Το όργανο. Νομίζω, κύριε Γενική, εάν δεν σας έχω αποδείξει μέχρι τώρα ότι είμαι λαγωνικό 24 καρατίων, ήρθε η στιγμή να με παρασημοφορήσετε. Ναι, καλά, το ξέρω ότι είπε ο κύριος Κατακουζινός ότι το έψαξε και δεν βρήκε τίποτα παράνομο. Αλλά μασάει κατσίκα τα ραμά. Γλυκάθηκε κι αυτός από τα λεφτά και μπήκε στο κόλπο. Εμπιστευτείτε με, θα κάνουμε ντου. Η μισή δόξα δική μου, η μισή δόξα δική σας. Ποιος είναι? Πελάτη! Κιόλας, ούτε δυο πλατό δεν ετοίμασα.
Ο κύριος αστυνόμος! Κύριε Γενική, αυτή είναι η πρώτη, η δημόσια μου σας έλεγα. Αχ, όχι, το απαγόρευτηκε τελευταία στιγμή, μπορεί να γίνει το κακό! Είστε δηλωμένοι! Όχι, όχι, το ομολογώ, είμαστε όλες αδήλωτες. Βιβλιάρια έχετε? Όχι, και ούτε έχουμε πέρασει από το υγειονομικό, αλλά είμαστε πολύ καθαρές. Είδατε, κύριε Γενική, τα ξέρασε όλα, είναι παστρικιά. Πήγαμε τη συγκλούβα! Πάμε πάνω, κύριε Γενικέ, να συλλάβουμε τους υπόλοιπους. Ετοιμάστε τα παράσιμα. Και τώρα, σπρώξε. Σπρώξε. Σπρώχνω. Σπρώξε. Σπρώχνω. Σπρώξε. Σπρώχνω. Σπρώξε. Σπρώχνω. Σπρώξε. Κι άλλο. Σπρώξε. Σπρώχνω. Και τώρα, Εκεί. Πιο βαθιά. Εκεί. Πιο χαμηλά. Και τώρα. Πιο χαμηλά. Σκύβε. Πιο χαμηλά. Σκύβω. Άμανα μου. Σκύβω. Πιο βαθιά. Πιο βαθιά. Πιο βαθιά. Πιο βαθιά. Μα γίνονται μεγάλα όργια. Πιο χαμηλά. Άμανα μου. Σήκωσε το δεξί πόδι τώρα. Σηκώνω το δεξί πόδι. Κι άλλο. Να το πάω κι άλλο. Κι άλλο. Θα χάρω με. Αστυνομία, κίνητη. Μην ετοκουσίστε. Παράλεκτο. Αυτό δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει. Κύριε Κατακουσινέ, κύριε Βλαχάκη, θα σας εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσετε, κύριε. Θα διαμαρτυρηθώ. Θα φτάσω μέχρι τον υπουργό. Πώς μου κάνετε, κύριε, στα ξένα σπίτια γερά-γερά με τσαμπουκάρα. Δεν φταίω εγώ, το όργανο με παρέστηρε. Κύριε Γενικέ, βγάλω το σκασμό τούβλο. Από αύριο είσαι εκτός σώματος. Εκτός σώματος. Σώμα μου. Σώμα μου πλασμένο από. Κουλό! Πόρτα ορθά ανοιχτή, κλούβα παρκαρισμένη, όργανα έξω. Νταούλια μέσα. Εσείς πάλι, δεσποινής Πόπη, τι θέλετε εδώ, γιατί αυτό δεν είναι πια σπίτι, αυτό είναι κέντρο διερχομένων. Ήρθα να σας φέρω προσκλήσεις για τα εγγένεια του ρεστοράνου. Καλά, το οργάνωσα κούκλα με τα τραπεζάκια του, τους σερβιτόρους του. Πήρα και την Τατιάνα, γυναίκα μέτρ. Μετρέσα, μόνο ένας λαντζέρης μου λείπει και είμαι κομπλέ. Ποπάρα, σου έχω εδώ τον άνθρωπό σου. Νάτος! Και επειδή είναι λακωνικό, τα κυνηγάει και τα κουνέλια για την κουνελόπιτα.